Συμβιβασμού που βεβαίως έχει δυσκολίες, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να αναπνεύσουμε, να πατήσουμε στα πόδια μας και να συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Και τώρα, αφού δεν κατάφεραν ούτε τότε να οδηγήσουν στην πτώση την προσπάθειά μας και να παλινορθώσουν το παλιό που καρτερά και καρτερούσε να λυγίσουμε, ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να ξαναφέρουν το παλιό, αξιοποιώντας τις δικές μας αδυναμίες. Τους 30 βουλευτές που αποφάσισαν να ρίξουν την πρώτη κυβέρνηση της αριστεράς. Δεν θα τους κάνουμε όμως τη χάρη. Απευθυνθήκαμε ξανά στον ελληνικό λαό, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία άλλη δύναμη παρά μονάχα τη δική τους στήριξη, και ζητάμε να μας κρίνει και να κρίνει το βασικό διακύβευμα σε αυτές τις εκλογές που είναι ένα. Θα αφήσουμε αυτόν τον τόπο, θα αφήσουμε την Ελλάδα να γυρίσει πίσω ή θα προχωρήσουμε μπροστά? Θα αφήσουμε το παλιό να ξανακερδίσει τις καρδιές και τις ψυχές μας ή θα προχωρήσουμε μπροστά, ξαναχτίζοντας τούτο τον τόπο, όπως εδώ τα νόγια ξαναγεννήθηκαν μέσα από τις τάκτες, έτσι και η Ελλάδα θα ξαναγεννηθεί και θα ξαναφτιάξουμε μια χώρα με δικαιοσύνη, μια χώρα με δημοκρατία, μια χώρα με λαϊκή κυριαρχία. Λένε πολλοί ότι αυτή η συμφωνία δεν μας δίνει περιθώρια για ανάσα. Από αυτή τη συμφωνία είναι στο χέρι μας να απεγκλωβιστούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε, όχι ξεφεύγοντας και δραπετεύοντας. Θα τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα, αλλά ταυτόχρονα θα δώσουμε μάχες σε μια σειρά από κρίσιμα ζητήματα που εμείς ανοίξαμε ρογμές, ώστε να μπορέσουμε, διαπραγματευόμενοι και παλεύοντας με τη στήριξη του λαού, να βρούμε τα αντισταθμιστικά εκείνα μέτρα που θα ελαχιστοποιήσουν τις συνέπειες τις αρνητικές στα λαϊκά στρώματα. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, εξωφυλαρούχα, όπως είπε και η Φωαφή, ήταν από τότε.